Ο στόχος μας στο GNTM είναι ο ίδιος. Να σας ιδρυγκάρουμε και να προκαλούμε το ενδιαφέρον σας με την πρωτοτυπία μας. Κλείσε τηλεόραση αμέσως, γρήγορα! Όπα, μαλλί ωραίο. Άμα σου ξυρίσουμε το κεφάλι. Δεν θα το έκανα. Αν έρθει μια τεράστια εταιρεία και σου πει: παίρνει συμβόλαιο, θέλω να ξυρίσουμε τα μαλλιά και σιγά σιγά να τα μεγαλώνουμε και να κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί, θα πεις όχι? Δεν ξέρω. Θα πεις όχι? Αν είναι να ξυρίσω τα μαλλιά εντελώς, όχι. Θα πω όχι. Ωραία. Δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Δεν είναι ωραίο που είπες δεν θέλω, δεν κάνω, δεν αυτό, δεν θα επιτρέψω. Θέλω να ξυριστεί, δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω. Μα εμείς δεν θα σε ξυρίζαμε ποτέ, κουκλάκι μου. Δεν ξέρουμε, πιστεύεις τη δουλειά μας. Flashback. Νομίζω ότι χειρότερο έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς είμαι έτσι? Μα εμείς δεν θα σε ξυρίζαμε ποτέ, κουκλάκι μου. Δεν ξέρουμε, πιστεύεις τη δουλειά μας. Αυτό με ρώτησε. Όχι! Κατάγομαι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ήρθε σήμερα? Ναι, σκαστή. Σκαστή από πού? Α, αυτό εννοείς σκαστή. Ναι. Με τη μόδα τι σχέση έχει? Φτιάχνω ένα δικό μου μηχάνημα, έχω κάνει έτοιμα ευρεσιτεχνία στον Όβη. Και ήρθε στο GNTM, κάνεις τι? Γιατί ήρθε σήμερα εδώ? Όχι για να δω τα μούτρα σου. Καλά του κάνεις. Αμέλινα Γαλήφα, τι δουλειά κάνεις ακριβώς? Είσαι fashion influencer ή fashion blogger? Είναι κάτι που μπερδεύει πάρα πολύς κόσμος, γιατί με λέει fashion blogger ακόμα, χωρίς να έχω blog. Χειρότερα. Έλενα, είπες? Ναι, Έλενα. Έλενα, δεν σου πάει το ξανθό. Ναι, κάνε πασαρέλα όμως, δεν κάνεις. Δεν κάνεις πασαρέλα όμως. Γιατί φοράς τόσο βάση, γιατί φοράς front and end? Γιατί έχεις βαφτεί τόσο πολύ? Όντως έχει βαφτεί, αλλά δεν είναι κάτι ενοχλητικό. Είναι... Εμένα με ενοχλεί. Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφονάχης. Αγάπη μου, έλα, κάνε μερικές πόζες να μας πεις και εμάς, γιατί εμάς δεν μας έχεις πείσει ακόμα. Α, πέρασες ακμή, γι' αυτό βάζεις make-up. Σταμάτα! Είσαι όμορφη, καθαρή ομορφιά, πιστεύω. Αλλά εγώ πάντα θέλω περισσότερα. Έλα βρε, γιατί κλαις? Αν είναι δυνατόν! Ζιζέλ, Ζιζέλ, γκάλοπι. Έλα, έλα, γκάλοπι. Είσαι άλογο, κούρσας. Είμαι άλογο, 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 είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Και εμείς εδώ ψάχνουμε λύσα. Βαβαβούμ. Βαβαβούμ και ράβατα ντρουμ. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Θα πάρεις τον καθρέφτη μέχρι το ID Catwalk, αν τα καταφέρεις, θα τ***** τη μάνα. Είπε κάποιες κακές λεξούλες. Είμαι τόσο, τόσο inspired που εσένα, έτσι που όλα που εκατάχερες τη ζωή σου, εσύ είσαι γυναίκα της γυναίκες. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Τι είσαι, τι είμαι, τι είσαι! Εσύ είσαι γυναίκα της γυναίκες. Το τρελάδι το έλαπας! Είναι καταπληκτική. She's the thing. Shut up! Έλα, έλα! Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Νικολάης Αντωνία Τσούλος. Βρε Τσούλε! Να σου πω, εσύ είσαι πάρα πολύ παστή. Σήμερα, αν πάει στο agency μου, στο Λονδίνο, το πιο καλό στο world. Καλός, καλός. Θα τους πει όχι, επειδή είναι έτσι βαστή και δεν το... αυτές οι designers. Δεν καταλαβαίνω, ρε! Δεν καταλαβαίνω! Μα να δεν χρησιμοποιείτε τη λέξη diverse, αν δεν κάνει represent diversity. Συγγνώμη. Αυτή τη λέξη είναι σημαντικό να μην το χρησιμοποιούμε έτσι freely. Γιατί? Because είναι very important πράγμα που εγώ και πολλούς άλλους μάθουμε να αλλάξουμε τη μόδα με αυτή τη λέξη. Και αυτή δεν θα αλλάξει τη μόδα, τελεία. Τελεία παράγραφος. Άντε, next girl. Μάλιστα, ασχολίαστο. Αλλά αυτή είστε. Πώς ανεπήραμε? Τρία. Ποιος είπε όχι δηλαδή σε αυτό το κορμί? Κυρία με το μονόπλο, δεν ξέρω.